Κάθε δικτάτορας ξυπνά και αναρωτιέται αν σήμερα θα μπορούσε να είναι το τέλος του, εκτιμά ο Μάικλ Ρούμπιν για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πενταπόσταγμα. Ο έγκριτος αναλυτής American Enterprise Institute και πρώην αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγώνου αναλύει τις αλλαγές που θα φέρει στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις η μεταβολή του πολιτικού τοπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η σχέση Τουρκίας-ΝΑΤΟ, η Ελληνογαλλική Συμμαχία και η ραγδαία ενίσχυση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, καθώς και οι παντουρκικές επιδιώξεις του θρησκευτικά φανατισμένου Ερντογάν, είναι μερικά από τα φλεγόμενα ζητήματα που θίγει ο Αμερικανός ειδικός. Λαμβάνοντας υπόψη τις επικείμενες αλλαγές στο πολιτικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Biden θα ακολουθούσε μια αυστηρότερη πολιτική ενάντια στον αυταρχισμό του Ερντογάν? Ποια είναι η πιο πιθανή επόμενη κίνηση της Αμερικανικής πολιτικής σχετικά με την Τουρκία? Η φυσική κλίση του επιτελείου του Biden είναι να ανεχτεί πολλές λιγότερες από τις ανοησίες του Ερντογάν. Ωστόσο, στο ευρύτερο στρατόπεδο του Biden υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για να χαθεί. Ο Ερντογάν είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί Ισλαμιστές μισθοφόρους ως ανθρώπινη ασπίδα και πολλοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατηγόρησαν ότι υποκίνησε τις πρόσφατες επιθέσεις στη Γαλλία και την Αυστρία. Ακόμα και στον Αγκόρνο Καραμπάχ, η παρέμβαση της Τουρκίας έκανε τους Αρμένιους να χαρακτηρίσουν τη σύγκρουση ως ιεροπόλεμο. Είναι η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου δυνητικός στόχος για τον τουρκικό Ισλαμικό εξτρεμισμό? Ναι. Με απλά λόγια, το πρόβλημα με τον Ερντογάν δεν είναι μόνο διπλωματικό αλλά ιδεολογικό. Και ενώ ορισμένοι αναλυτές λένε ότι ο Ερντογάν δεν είναι η Τουρκία και ότι η Τουρκία θα σταματήσει να είναι πρόβλημα μόλις φύγει ο Ερντογάν, το γεγονός παραμένει ότι οι 30 εκατομμύρια Τούρκοι έχουν εκπαιδευτεί υπό τον Ερντογάν και έχει παραμείνει στην εξουσία αρκετό καιρό για να διαμορφώσει το στρατό στο σύνολό του. Είναι η παρούσα στάση της Ελλάδας και της Κύπρου επαρκής απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα? Ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα, κατά τη γνώμη σας? Η Ελλάδα και η Κύπρος ενεργούν σωστά. Ενώ οι διπλωμάτες και η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά αποφεύγουν τον κίνδυνο, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Ερντογάν υποχωρεί όταν οι χώρες αντιτίθενται σε αυτόν. Θυμάστε πόσο γρήγορα υποχώρησε μετά την επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την κράτηση του πάστορα Άντριου Μπράνσον? Ή πόσο ο Ερντογάν υποχώρησε στο Roots Race όταν συνειδητοποίησε ότι άλλες χώρες δεν θα ανέχονταν τη δράση του? Η σχέση Τουρκίας-ΝΑΤΟ έχει υποστεί πολλές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Πιστεύετε ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις η Τουρκία θα μπορούσε να φύγει από τη συμμαχία και μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή? Θα πρέπει να απαγορευτεί σε ένα ιδανικό κόσμο, αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός στο ΝΑΤΟ για ουσιαστική υλοποίηση. Ενώ στο παρελθόν η Γαλλία και η Ελλάδα απομακρύνθηκαν από τον οργανισμό, το έκαναν με δική τους πρωτοβουλία. Συχνά χαρακτηρίζεται τον Ερντογάν ως δικτάκτορα στα βήματα του Σαντάμ Χουσέιν και του Σιάν Μπάρε. Συχνά ακούμε για σενάρια για την ανατροπή του Ερντογάν. Υπήρξε ακόμη και μία απόπειρα πραξικοπήματος το καλοκαίρι του 2016 και παρόλα αυτά είναι ακόμα εδώ. Βλέπετε αυτό να συμβαίνει κάποια στιγμή σύντομα? Εάν η οικονομία γίνει αρκετά κακή, ο Ερντογάν δεν μπορεί πλέον να αποπληρώσει την κορυφαία επιχειρηματική ελίτ. Ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί? Μπορεί να σκέφτεται τον εαυτό του ως δεύτερο Ατατούρκ, αλλά πιθανότατα θα μείνει στην ιστορία ως ηγέτης που έφερε ντροπή και καταστροφή στην Τουρκία.